Το ντεσού εδώ είναι ότι ο Μπάρτζης, ο οποίος υποτίθεται ότι έδωσε αυτό που συνέβαινε, το παράνομο για τους κανόνες του παιχνιδιού, ήταν εκείνος που συζητιέται ότι αντίστοιχα είχε κινητό και είχε παραβεί κανόνες. Ωραία, στη δική του χρονιά. Αυτό συζητιέται. Και σου λέει τώρα ξαφνικά σε έπιασε και είσαι δίκαιος, ενώ στη δική σου τη χρονιά ήσουν εκείνος που είχε παραβεί τους κανόνες. Λοιπόν, επειδή έγινε ένα ραντεβού πριν φύγουμε για τον Άγιο Δομήνικο, παρουσία όλων των παικτών, του Ατζούν, του Λιανού και από στελέχη τέλος πάντων της Ατζούν Media. Όλοι μαζί κάναμε αυτό το ραντεβού και είπαμε ότι επειδή στα προηγούμενα υπήρχε αυτό το πράγμα με τα κινητά, με τις κλεψιές και όλα αυτά, θα κάνουμε μια συμφωνία όλοι εδώ μπροστά. Αν πιαστεί κάποιος με κινητό, είστε σύμφωνοι να αποχωρήσει, να αποβληθεί. Α, γίνεται τέτοια κουβέντα. Οπότε, ξεκάθαρο δεν γίνεται. Συμφωνήσαμε όλοι οι παίκτες, συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι αν πιαστεί κάποιος με κινητό, έχει αποχωρήσει. Έχει αποβληθεί από το παιχνίδι. Εξού και η διαφορά από τις άλλες σεζόν. Γιατί έγινε η συμφωνία αυτή εξ αρχής. Όλοι μαζί πριν μπούμε, πριν ταξιδέψουμε. Και νομίζω ότι έγινε και το σωστό. Μα έτσι είναι. Μα γι' αυτό είναι. Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ με τις δηλώσεις μετά, να μην συμφωνώ με τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου. Απόλυτα. Λίγο θα διαφοροποιηθώ και θα πω ότι. Που λέει δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Εντάξει, είναι στενάχωρο. Ήταν λάθος των κοριτσιών να συμβεί αυτό. Όσο να είναι, στεναχωριέσαι λίγο. Είναι ευρυδίκη, όμως είναι και ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι, εντάξει, και έχει περάσει και ένας μήνας, ενώ ότι. Ναι, αλλά είναι μαραθώνιος, θα πάει μέχρι τον Ιούλιο. Αντίπαλοι, είναι κάποιος θα βγει νικητής. Εσύ θα το έδινε, θα ήσουν εκείνη που θα βγαίνει μπροστά να πει τη σίδα και είναι. Από τη στιγμή που έχουμε κάνει αυτή τη συμφωνία. Προφανώς, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω. Ναι, θα το έλεγα στην παραγωγή. Ή θα πήγες να τις πεις Ασημίνα μου ή Κατερίνα μου, στην παραγωγή. Ναι, θα το έλεγα στην παραγωγή. Όποιο, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν είναι σωστό. Από τη στιγμή που έχει γίνει αυτή η συμφωνία, είναι άτιμο και πρέπει να παίξει με τους κανόνες. Να κάνουμε τώρα. Και γι' αυτό ο Μπάρτζης το χρησιμοποίησε όπλο. Ναι, γιατί από τη στιγμή που ήταν η συμφωνία, ήταν όπλο στο χέρι του. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λέει ψέματα. Μπορεί να είναι έτσι φασαριός και να φωνάζει, και αλλά δεν είναι κακό παιδί και δεν λέει ψέματα. Δηλαδή, ρε παιδί, πρέπει να ρίξω και διαφημίσεις για να καταλάβω όμως. Εγώ δεν κατάλαβα. Η Δαλάκα όμως, που δεν είχε κινητό, είπατε ότι η συμφωνία έγινε για κινητά, έγινε και για τσιγάρα.